Πάμε στο Δήμο Μαλεβιζίου, καθώς εκεί βασικός στόχος η γρήγορη και εύκολη εξυπηρέτηση των πολιτών και κατά κάποιο τρόπο ο Δήμος ψηφιοποιείται. Περισσότερες από 95 ηλεκτρονικές υπηρεσίες, 10 ολοκληρωμένες ψηφιακές πλατφόρμες. Μενέλαος Μποκίας, ο κύριος Μποκίας, ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου. Δήμαρχε, να σας καλησπερίσω. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε. Καλησπέρα στο θεατές σας. Στην ουσία έχουμε ένα Μαλεβίζι. Αυτό ήταν και το σύνθημά μας, ήταν και ο στόχος μας και πριν τις εκλογές και από την πρώτη μέρα που ανάλαβαμε τα καθήκοντά μας στο Δήμο Μαλεβιζίου. Η πανδημία είναι η αλήθεια ότι επιτάχυνε την ανάγκη για ψηφιακό εξυγχρονισμό. Ήταν όμως ένας στόχος που όπως και να είχε έπρεπε να μπει μπροστά, μπήκε μπροστά από την πρώτη στιγμή. Υποστηρίχθηκε στο έπακρο με πολύ επαγγελματισμό από την υπηρεσία πληροφορικής του Δήμου Μαλεβιζίου και είμαστε πραγματικά περήφανοι γιατί μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, σε μια πολύ δύσκολη συνθήκη για όλους μας, έχουμε καταφέρει να αλλάξουμε ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο εξυπηρετούμε το Δημότη προς το καλύτερο, με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, με ταχύτητα, με διαφάνεια και με την δυνατότητα να συμμετέχει και ο ίδιος και στη λήψη αποφάσεων όποτε είναι απαραίτητο. Στην ουσία έχουμε έναν ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου να περάσουμε στο πρακτικό σκέλος. Τι έχει αλλάξει, ποιες υπηρεσίες έχουν απλουστευθεί, δηλαδή κατά κάποιο τρόπο δεν περιμένουμε σε ουρά πλέον, είναι πολύ πιο γρήγορη η εξυπηρέτησή μας. Πάμε στο πρακτικό κομμάτι. Για να καταλάβει και ο κόσμος τι είναι αυτό που έχει αλλάξει ο Δήμο Μαλεβιζίου, να πούμε πολύ απλά παραδείγματα. Δεν χρειάζεται πλέον να περιμένει κάποιος δημότης στην ουρά για να πάρει τον κωδικό πληρωμής και να πάει στην τράπεζα να πληρώσει. Καταλαβαίνετε ότι αυτό έχει αρκετή ταλαιπωρία και ουρά και επικινδυνότητα με βάση τις υπάρχουσες συνθήκες λόγω των ειδικών COVID. Μπορεί πλέον ηλεκτρονικά να δει τις οφειλές του στην καρτέλα του οφειλέτη, τη δική του καρτέλα. Ο κάθε δημότης με την πιστοποίηση μέσω των κωδικών TaxisNet δεν χρειάζεται να βγάλει νέους κωδικούς, άρα πολύ εύκολα μπορεί να χρησιμοποιήσει τη συγκεκριμένη πλατφόρμα, να δει τις οφειλές του, να πληρώσει ηλεκτρονικά είτε μέσω Δίας είτε μέσω της χρεωστικής ή πιστωτικής του κάρτας και επομένως να γλιτώσει πάρα πολλές ώρες ταλαιπωρίας σε σχέση με το τι γινόταν πριν. Επίσης υπάρχει μια ακόμα δυνατότητα να κλείσει το ραντεβού του με τις υπηρεσίες του Δήμου ηλεκτρονικά, να διαλέξει την ώρα, να διαλέξει τη μέρα, να δει ποιος είναι ο αρμόδιος υπάλληλος, να επικοινωνήσει μαζί του πολύ πριν, να βρει τα έντυπα που χρειάζεται για να κάνει τη δουλειά του, χωρίς να χρειάζεται να έρθει στο Δήμο για να τα βρει, όπως γινόταν μέχρι σήμερα, να τα αποστείλει ηλεκτρονικά και καταλαβαίνετε, κύριε Παναγιωτόπουλε, πόσος χρόνος πολύτιμος κερδίζεται έτσι από όλους και από τον Δημότη, τον επισκέπτη ή οποιονδήποτε θέλει να εξυπηρετηθεί από το Δήμο Μαλεβιζίου, από τις υπηρεσίες του Δήμου, αλλά και από τον εργαζόμενό μας, από τους υπαλλήλους του Δήμου, που με βάση την υποστελέχωση που υπάρχει, καταλαβαίνετε ότι σηκώνουν πολύ μεγάλο φόρτο. Έτσι εξασφαλίζεται και για αυτούς μια καλύτερη διαχείριση του χρόνου τους. Ξέρετε, τώρα μπορεί να υπάρχουν κάποιοι δημότες στο Μαλεβίζι που μας ακούν, συμφωνούν μαζί σας, αλλά είναι λίγο διστακτικοί. Δεν θέλουν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Υπάρχουν άνθρωποι στο Δήμο που μπορούν να τους βοηθήσουν, να τους κατευθύνουν με ένα τηλέφωνο. Βέβαια. Να πάρει κάποιος ένα τηλέφωνο και να πει. Βέβαια. Όλες αυτές. Κύριε Παναγιωτόπουλε, πολύ σωστή παρατήρησή σας. Υπάρχουν όλες αυτές οι πληροφορίες για το μπορούν να επικοινωνήσουν, να τους εξυπηρετήσουν, να τους κατευθύνουν σε όλες αυτές τις διαδικασίες. Εξάλλου, η δυνατότητα που σας είπα και πριν των ηλεκτρονικών ραντεβού δίνει τη δυνατότητα για κάποιον απλά να επικοινωνήσει με τον υπάλληλο, να μιλήσει μαζί του μέσω τηλεδιάσκεψης ή ακόμα και να κλείσει μαζί του ένα ραντεβού διαζώσης. Έτσι καταλαβαίνετε ότι δεν ξέρω αν υπάρχει πρόβλημα. Σας βλέπουμε, Δήμαρχε. Επανέλθω. Ωραία. Αυτό λοιπόν που σίγουρα μπορεί να γίνει είναι μέσα από την ιστοσελίδα να βρει τα τηλέφωνα και τα email των αρμόδιων υπαλλήλων. Υπάρχουν αναλυτικότατα για κάθε διεύθυνση και για κάθε υπηρεσία τα στοιχεία αυτά που μπορεί ο καθένας να δει και να επικοινωνήσει με τους κατάλληλους υπαλλήλους. Και άλλες εφαρμογές βέβαια, όπως είναι η γραμμή του Δημότη που την έχετε ξανά μας έχετε κάνει την τιμή να την παρουσιάσετε και από την εκπομπή σας, όπου εκεί μιλάμε για μένα κάτι πάρα πολύ χρήσιμο, διότι όλα τα παράπονα καταγράφονται, δηλαδή για μία λακκούβα, να πούμε το πιο απλό και κάτι το οποίο είναι πολύ συνηθισμένο, μπορεί να καταγραφεί, να σταλεί φωτογραφία από τον Δημότη, να εντοπίσουμε με το GPS που ακριβώς είναι αυτό,
να δούμε σε ποιες περιοχές υπάρχουν μεγαλύτερα προβλήματα και άρα και εμείς να διαχειριστούμε καλύτερα αυτή την πληροφόρηση. Μάλιστα, μία πρωτοβουλία, Δήμαρχε, προς τη σωστή κατεύθυνση. Ξέρετε, ασκούμε κριτική, αλλά τα καλά να λέγονται και μακάρι το παράδειγμα του Μαλεβιζίου να το ακολουθήσουν και άλλοι Δήμοι. Αλήθεια είναι αυτή. Κύριε Παναγιωτόπουλε, να πούμε ότι δεν σημαίνει ότι έχουμε λύσει τα πάντα. Προφανώς θα υπάρχουν και αριθμίες και αστοχίες. Θέλουμε όμως την ενημέρωση και από τους δημότες για το τι δεν πάει καλά και να βελτιωνόμαστε. Μάλιστα. Και να πω ότι δεν έχουμε να ζηλέψουμε για τίποτα σε σχέση με Δήμους που έχουν προχωρήσει τα προηγούμενα χρόνια και σε αυτή την κατεύθυνση. Σε όλη την Ελλάδα. Κύριε Μποκέα, να σε ευχαριστήσω πολύ.